Έλεγαν πηγές τις τελευταίες μέρες στο ΣΥΓΜΑ ότι απαιτείται ένας πολύ λεπτός και περίτεχνος χειρισμός από πλευράς Κυπρίου Υπουργού Εξωτερικών. Να δούμε τι βγαίνει από αυτή τη συνάντηση. Αχιλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως πολύ σωστά το έθεσες, ήταν η πιο περίεργη εντός αγωγικών συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών που έχω παρακολουθήσει ποτέ στη Μόσχα. Κατανοητός ο λόγος. Είναι το ζήτημα της Ουκρανίας και Κύπρου, αυτή τη στιγμή έχει το Κυπριακό, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και λεπτή, καθώς ουσιαστικά δηλώσεις δεν είχαμε και τα όσα έχουμε, τα οποία θα σας πω τώρα, είναι περισσότερο από ρωσικές πηγές. Να πούμε βέβαιως πως η συνάντηση από μόνη της συνείδηση, καθώς ο κύριος Κασουλίδης έγινε ο πρώτος, ο τονίζω, δυτικός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη Μόσχα, ύστερα από την ξέσπαση του ξέσπασμα της Ουκρανικής κρίσης. Σύμφωνα με τις κλειδωστές πληροφορίες τώρα, στη διάρκεια της συνομιλίας εξετάστηκε το Κυπριακό, με τη Μόσχα να παραμένει και να είναι σταθερή στην παγιά θέση της, και επίσης εκτός του Κυπριακού οι δύο άντρες εξέτασαν όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων και μια σειρά από συμφωνίες που, όπως τόνισε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, έπρεπε να συστατηθούν. Από τη συνάντηση φυσικά δεν απουσίασε το καυτό ζήτημα της Ουκρανίας. Να πούμε πως μπορεί η κυπριακή πλευρά να προσπάθησε να κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους γύρω από την επίσκεψη, δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τη ρωσική. Καθώς μόνο το γεγονός πως εδώ και 7 περίπου ώρες το δελτίο τύπου αλλά και το βίντεο με το καλωσόρισμα του κυρίου Λαυρόφ προς τον Κασουλίδη είναι πρώτο θέμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, αντιλαμβάνεσαι χρήσαμε το μέγεθος της έκτασης που τελικά έλαβε η συνάντηση. Δηλαδή είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Τώρα επίσης θα πούμε πως σύμφωνα με ρωσική πανταπηγή η επίσκεψη Αναστασιάδη, που θυμάσαι πολλές φορές την έχουμε αναφέρει ότι προετοιμάζεται για να έρθει στη Μόσχα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, υπάρχει είδηση πως ενώ μέχρι και πριν ένα μήνα η κυπριακή πλευρά πατούσε γκάζι, το τελευταίο 20ήμερο φαίνεται πως σαν να πατάει πένο. Αλλά ωστόσο επειδή έχει πολύ καλύτερο ρεπορτάζ, αυτό θα μπορέσει να το μάθει τις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα πούμε και αυτό πως η επίσκεψη του κυρίου Κασουλίδη πραγματοποιήθηκε με την αφορμή της παρουσίασης της ρωσικής έκδοσης του βιβλίου του κυρίου Ζώτου Ζακέου, στην οποία παρευρέθηκε η ελίτ της ρωσικής διπλωματίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αχιλέα.